Με το μήνυμα Προσεχώ κλειστών, λόγω η δράση τύχη αλλιώ του Δικτύου Αφύπνιση Πολιτών, συνεχίστηκε χθε στο κτίριο του Τμήματο Εμπορία και Διαφήμιση του Παραρρωτήματο Αμαλιάδα του ΤΕΙ Πατρών. Σε μια ιστορική ημέρα όπω αυτή τη αλώσεω τη πόλη, τα μέλη του Δικτύου Αφύπνιση Πολιτών, μαζί με σπουδαστέ και σπουδάστριε από το Τμήμα Εμπορία και Διαφήμιση, αποφάσισαν όπω τόνισαν να στείλουν ένα μήνυμα για την άλωση που υφίσταται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Με το δικό τους δυναμικό τρόπο έδωσαν ζωή και φωνή σε ένα τείχο και δημιούργησαν μία εικόνα με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αποδέκτες του εντός και εκτός της πόλης της Αμαλιάδας. Στους λόγους που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα, αλλά και ο χώρος της δράσης αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Δικτύου Αφύπνισης Πολιτών Σπύριος Ζαφυρόπουλος. Σε συνεργασία με τους σπουδαστέ του εμπορίας και διαφήμισης, ε, θα φτιάξω ένα τείχο αλλιώ σήμερα με μήνυμα προσεχώς κλειστόν λόγο. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το μήνυμα είναι για να αναδείξουμε το θέμα της αναστολής τη ε, της αναστολής της λήψης ακτέων από το τμήμα εμπορία, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή το τμήμα θα κλείσει έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι τώρα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει, πιθανόν μετά τις εκλογές και αν δημιουργηθούν νέες συγκυρίες στον πολιτικό χάρτη της χώρας να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις και θέλουμε και εμείς σε μια τελευταία κίνηση μετά από όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και εμείς σαν σύλλογος, του έκτατο εκπαιδευτικού προσωπικού Αρτίντα Νελιάν, τι παρεμβάσει έγγραφε που έχουν κάνει, τα παιδιά, τι παρεμβάσει που έχουν κάνει, τι έγγραφε, τι καταλήψει και όλε τι κινητοποίησει που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Να δώσουμε ένα τελευταίο στίγμα, μια τελευταία μάχη τέλο πάντων για αυτό το τμήμα. Και επιλέξαμε αυτό τον τοίχο για να φαίνεται και από του συμπολίτε μα ότι είναι γεγονό πια αυτό και θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή πιθανόν να μοιραστούν κάποιε δυνάμεις και να προσπαθήσουν να αυτή την απόφαση. Στο τμήμα εμπορία και διαφήμιση έχει ανασταλεί η εισαγωγή εισακτέων, γεγονό το οποίο κάποια στιγμή θα σημάνει και τον τερματισμό τη λειτουργία του, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στα κέντρα λήψη αποφάσεων, κυρίω σε πολιτικό επίπεδο. Από την ανακοίνωση τη απόφαση για αναστολή εισαγωγή εισακτέων, έχει ακολουθήσει μια κινητοποίηση από του σπουδαστέ, το Σύλλογο Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πάτρα, το Δήμο, φορεί τη πόλη και πολίτε, χωρί βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα που να αποφέρει την απόσυρση τη αρχική απόφαση του Υπουργείου. Με αυτά τα δεδομένα, οι σπουδαστέ αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα εκφράζοντας ταυτόχρονα και την άποψή τους για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Υπουργείου. Έχουμε κάνει πολλές κινήσεις είτε νόμιμες είτε παράνομες ως προς τις καταλήψεις που έχουμε κάνει για τα δικαιώματα που έχουμε διεκδικήσει έτσι ώστε να μην ανοίχνω το ΤΕΗ. Και σήμερα απλά έχουμε συνεργαστεί εδώ πέρα με το Δίκτυο Αφήσιμων Πολιτών όπως και με τα παιδιά του Μπορές και διαφήμιση, για να αναδείξουμε λίγο ότι, ότι, είμαστε και εμείς εδώ με ένα μήνυμα που λέγεται προσεχώς κλειστών και να ευαισθητοποιηθεί λίγο κόσμο και να προσέξει το μήνυμά μα. Η δράση του δικτύου αφύπνιση πολιτών τύχει αλλιώ αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι να γεμίσει η πόλη από τείχου που μιλούν με τη φωνή των πολιτών και επικοινωνούν προ όλου αυτό που συμβαίνει γύρω μα, αυτό που συμβαίνει σήμερα, δημιουργώντα ένα σύγχρονο μνημείο από του ίδιους του πολίτε.